Δεν θα πρέπει να νοικοκυρευτούμε πρώτα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε στο ΑΒΓ θέμα, πώς θα έχουμε νερό από θέματα νερού. Και λέει ο κόσμος, γεμίσαν όλα τα φράγματα της Κρήτης, έτσι, ξεχυλίσανε και εμείς εδώ κάνουμε... Έχει 7,5 εκατομμύρια. Κάπου εκεί. Ωραία. Και χρειαζόμαστε 12 το χρόνο για να τα βγάλουμε πέρα με τις καλλιέργειες. Τι θα είναι περίπου, λέει, αυτά είναι τα στοιχεία που μας δίνει ο πρόεδρος του ΕΒΡ. Λοιπόν, οπότε, είτε θα κάνουμε με το νερό, ας πούμε, γιατί τώρα μπορεί να βρέξει φέτος. Τα επόμενα χρόνια όμως δεν ξέρει κανείς τις προθέσεις του Θεούλη. Έτσι, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα κάνουμε, θα χιονίσει. Οπότε. Λοιπόν, κοιτάξτε με. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα, ό,τι είχε να κάνει με, με το νερό, να το πούμε έτσι, και οι όποιες χρηματοδοτήσεις, η δυνατότητα η οποία υπήρχε ήταν κατευθείαν μέσω του Υπουργείου. Με τη νέα διαδικασία, ένα κομμάτι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα από το αγροτικό ταμείο, ας το πούμε απλά να μην είναι λόγια, το 37,5% περνάει στις περιφέρειες. Άρα ξανοίγεται η δυνατότητα σε επίπεδο περιφερειών από τώρα και μετά να χρηματοδοτήσει έργα τις τάξεις μέχρι 2 εκατομμύρια που αφορούν νερό. Ωραία. Από τώρα και στο εξής θα μπορεί να το κάνει αυτό η περιφέρεια. Βεβαίως. Από τη στιγμή που έχουμε μεταφορά του 37% των πόρων από την αυτή. Η άποψή μου σε σχέση με την Μαλάβρα είναι οπότε, αρχικά να ολοκληρώσουμε αυτό. Οπότε, αν τώρα κάτσουμε κάτω και μελετήσουμε το θέμα αυτό σοβαρά, πώς θα νοικοκυρέψουμε, λέμε, το νερό μας, έτσι, και πώς θα εξοικονομήσουμε ό,τι, όποια σταγόνα πέφτει να την κρατούμε, γιατί το έδαφος μας, σύμφωνα και με τους γεωλόγους, υδρογεωλόγους, δεν είναι τέτοιο που να συγκρατεί πολλά νερά, όπως στη βόρεια πλευρά, λένε οι άνθρωποι επιστήμονες. Άρα, εντάξει, μπορεί φέτος να εμπλουτίστηκε κάπως ο υδροφόρος ορίζοντας, δεν σημαίνει ότι όμως είναι ανεξάντλητος, και ένα σημείο είναι αυτό που δίνει νερό, η Σαρακίνα, και λοιπά, που τώρα φτιάχνεται και ο ΟΟΣ για να έρθει καλό νερό, καθαρό νερό, κατευθείαν στη δεξαμενή του Περιστερά, όπως μας έλεγε ο κυρίος Αντιδήμαρχος, ο κ. Λουτσέτης πριν. Άρα, οπότε έχουμε το περιθώριο να κάτσουμε να μελετήσουμε τι θέλουμε για το νερό. Το βάζω πάντα συνολικά, πρώτα. Συνολικά για όλο το Δήμο. Συνολικά για όλο το Δήμο και συνολικά της διαχείρισης άρδευση-ήρδευση. Ωραία. Σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Το φράγμα του Αγίου Ιωάννη μπορεί να βοηθήσει και να ενταχθεί, μπορεί να βοηθήσει συμπληρωματικά και να λύσει ζητήματα και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε σχέση με τον τουρισμό, αλλά και ζητήματα σε σχέση με την παραγωγική περιοχή. Εγώ νομίζω ότι στο έργο της Μαλάβρας θα πρέπει να πάμε μόνο αφού έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες μελετητικά και στο επίπεδο συμπληρωματικών έργων και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν γίνουμε κατά μέρος. Λέτε λοιπόν, ναι στη Μαλάβρα αφού πρώτα νοικοκυρευτούμε. Λέω, αυτό λέτε. Όχι τώρα στη Μαλάβρα. Όχι τώρα στη Μαλάβρα. Αφού δούμε. Αφού το χρειαστούμε, τέλος πάντων. Όταν το χρειαστούμε. Όταν το χρειαστούμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε να νερό να πηγαίνει στη θάλασσα και να μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα και μετά να κάνουμε έργα όποτε μας κατέβει, όπου μας κατέβει και όπως μας κατέβει. Να. Άρα είναι γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για στρατηγικά αποθέματα. Ποια στρατηγικά αποθέματα όταν τόσα νερά πηγαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ολοκληρωμένη μελέτη γι' αυτό. Να. Ποια στρατηγικά αποθέματα όταν ολόκληρες πηγές για πόσο με νερό πηγαίνουν χαμένες. Να. Τι είναι το στρατηγικό απόθεμα? Το στρατηγικό απόθεμα είναι να διατηρούμε ένα υδροφόρο ορίζοντα ώστε να μην μας λείψει ποτέ νερό. Αυτό στρατηγικά. Να. Για να το έχεις αυτό πρέπει να το μελετήσεις. Ωραία. Χρόνια τώρα μόνο προσαγωγό και όποιες μελέτες υπάρχουν μένουν στα σιρτάρια. Ακριβοπληρωμένες. Ακριβοπληρωμένες.
Και φράγματα, φράγματα, φράγματα. Εγώ συμφωνώ με το φράγμα του Αγίου Ιωάννη. Αλλά πόσα φράγματα έχουν γίνει χωρίς δίχτυα. Δηλαδή, κάστε τώρα. Διότι το έχω πει και πάρα πολλές φορές. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχουν. Δεν μου λέτε. Όταν υπήρχαν, τα άτιμα όταν υπήρχαν, πού πέφτανε? Σε ένα βουβά χωρίς πάτο. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Και έλεγα πάντα ένα παράδειγμα. Φτάσαμε μια στιγμή, προσέξτε, για την υγεία να δίνονται περίπου κατά κεφαλή όσα χρήματα δινόταν και στο Γερμανό. Να. Και εμείς δεν είχαμε νοσοκομείο, αλλά οι άλλοι είχαν. Άρα το θέμα δεν είναι πόσα λεφτά βάζω. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι θέμα Δήμου, θα πει κάποιος. Ποιο? Λέω, αυτό που λέτε τώρα δεν είναι για θέμα Δήμου. Για το νοσοκομείο δεν είναι θέμα Δήμου. Αλλά υπάρχουν όμως σε σχέση με τα άλλα ζητήματα που είναι θέμα διαχείρισης από μεριάς του Δήμου. Να. Ναι. Δηλαδή, πόσα άλλοι δήμοι μειώνουν τα δημοτικά τέλη και κάνουν περισσότερα έργα. Να. Ενώ μειώνουν τα δημοτικά τους τέλη και τους αυτοτελείς τους πόρους, κάνουν περισσότερα έργα. Πώς τα καταφέρνουν? Ή δεν θα έλεγα περισσότερα έργα από άποψη όγκου. Είναι στοχευμένα. Αλλά πολύ στοχευμένα. Πώς το καταφέρνουν? Άρα είναι θέμα και αντίληψης την οποία λειτουργώ. Έβαλα προηγούμενο το ζήτημα που δεν, νομίζω δεν έγινε κατανοητό. Μπορεί να σας δώσω και καμιά είδηση. Μπορεί. Η Ιεράπετρα, τόπος ζωής. Μπορούμε την έννοια της πόλης και του χωριού να τη δούμε σαν τόπο που να ζουν οι άνθρωποι και να περνάνε καλά οι επισκέπτες. Και όταν λέμε τόπο, εννοούμε τα πάντα. Εννοούμε αγροτική ανάπτυξη για να μπορεί να ζήσει, τουριστική ανάπτυξη που να διαχέσει πολλούς, από την ερήμο στο χωριό να πάνε στο ξαναζωντάνεμά τους, αξιοποίηση των ορεινών όγκων της νότιας δίχτυς και της θρυπτής. Υπάρχει, λέει, το πρόβλημα με την παράνομη βόσκηση. Σκέφτηκε ποτέ κανένας τη δημιουργία αγροτροφικών πάρκων, εγωπροβατοτροφικών πάρκων, ένα στη νότια δίχτυ και ένα στη θρυπτή? 19.172 ζώα έχει ο Δήμος, ωραία, 10.000 περίπου στη θρεπτή, 10.000 στη νότια δίχτυ. Με 10.000 ζώα από εδώ και 10.000 ζώα από εκεί, δεν μπορεί να κάνουμε ένα αγροτοδιατροφικό πάρκο ώστε και οι βοσκοί να βγάζουν μεροκάματο, αλλά και οι αγρότες να προστατεύονται? Σωστά, και να μην είναι στο περίπτωση. Λέω σώτερο. Ένα παράδειγμα. Όχι, σωστά το λέτε. Το ζήτημα που έχει να κάνει με τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Το είχαμε δει ποτέ. Εδώ έχουμε μια περιοχή στην Επισκοπή και πόρισμα της αρχαιολογικής υπηρεσίας ότι οι ανεμογεννήτριες βρίσκονται οριακά εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή εδώ γίνονται ορισμένα πράγματα που είναι. Να. Αντί να δούμε λοιπόν το ζήτημα της αξιοποίησης του ισθμού συνολικότερα, πάμε να βάλουμε 4 ανεμογεννητρούλες μέσα στα αρχαία. Αντί να δούμε την υλοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Ιεράπετρας και την οικειοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και να δούμε το θέμα του αρχαιολογικού περιπάτου, αντί να κάνουμε την Ιεράπετρα μια πόλη που να μπορεί να κυκλοφορεί στο κέντρο, αυτή τη στιγμή η Ιεράπετρα έχει πρόβλημα με το κέντρο της. Υπάρχει ένας σημαντικός κορεσμός. Το κέντρο δέχεται σοβαρές αστικές πιέσεις που κάνουν ανυπόφορη τη ζωή τους. Αντί να δούμε λοιπόν αναπλάσεις επίπεδο γειτονιάς και αναμορφώσεις, άρα να αλλάξουμε τα δεδομένα, πάμε σε αυτή τη λογική. Άρα τι να κάνουμε? Τον μεγάλο περίπατο μέσα στην πόλη. Προτάσεις πάμπολες, να κάτσουμε όμως κάτω να τις συζητήσουμε. Και να κάτσουμε από τώρα να τις συζητήσουμε τι ο καθένας έχει στο μυαλό του. Σε ποια συμφωνάμε, σε ποια διαφωνούμε, ποιες είναι οι προσεγγίσεις μας και έτσι να πάμε τη δεύτερη Κυριακή. Θα το ρωτήσω μετά. Μισό λεπτό για να το πω. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
τη μεγάλη δημοτική διαδρομή, την οποία δεν την έχει δει κανένας, που μπορεί να φτάνει από την Ινωική Ελιά του Καβουσίου, τα Μινωικά Ευρωόδεντρα και ολόκληρο τον γύρω-γύρω το Δήμο. Φανταστείτε τι έχει. Να πω παραδείγματα. Εμένα οι αδερφοί μου και οι γονείς μου έχουν ένα μικρό ξενοδοχείο στο Μύρτος. Ξέρετε πόσα άτομα παίρνουν από το Σελάκανο κάθε καλοκαίρι που περνάνε το μονοπάτι. Ξέρετε πόσοι ζητούν να δουν την εικόνα της Παναγίας, της Μεσοχωρίτσας, της Μάνης, και είναι κλειστά η εκκλησία. Να. Που είναι ένα έργο πρότυπο αγιογραφίας της σχολής του Μέσα Βαστίου. Και έρχονται άνθρωποι από τα πέρατα της γης και ζητάνε που είναι η εικόνα και είναι κλειδωμένη. Πού έχουν αναδειχτεί οι αρχαιότητες και τα ιστορικά μνημεία της περιοχής? Πού έχει αναδειχτεί η Ιερά Πέτρα ως τόπος προορισμού τουριστικού? Πότε είδαμε ποτέ το θέμα της αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με τον τουρισμό? Πότε είδαμε τα μεγάλα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής που έχουν να κάνουν με το επώνυμο ποιοτικό τυποποιημένο προϊόν και να το προωθήσουμε? Γιατί να μην δούμε στα πλαίσια της Ιερά Πέτρας ένα ιδιαίτερο, στα πλαίσια της αγροδιατροφικής κρίσης της Ιερά Πέτρας, το κομμάτι γεραπετρίτια προϊόντα? Καταγραφή τους, προδιαγραφές και τα λοιπά. Το brand name, δηλαδή Ιερά Πέτρα να πουλήσουμε. Ναι, γιατί στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα... Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Τα έχουμε δει ποτέ αυτά? Τα έχουμε δει ποτέ? Τα κουβεντιάζουμε αυτά, τώρα, κάποια από αυτά. Τα κουβεντιάζουμε και λοιπά. Ωραία. Το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης δεν πρέπει να το δούμε? Τι τουριστική ανάπτυξη θέλουμε? Αυτό έλεγα και πριν. Θέλουμε μια τουριστική ανάπτυξη γενικά αφηρημένα και όριστα? Δηλαδή να έρχονται τουρίστες στην Ιερά Πέτρα ή να διαχέεται το τουριστικό προϊόν? Θέλουμε μια περιοχή όπως παραδείγματος χάρη ιδιαίτερα από την ανατολική πλευρά που είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία αλλά άδειες οι ταβέρνες? Τέτοια ανάπτυξη. Και λέω πολλές φορές για την ανάπτυξη πώς την καταλαβαίνουμε. Ποιες χώρες στον κόσμο έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη? Οι χώρες της Απανατολής έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αυτές την έχουν. Οι 7 τίγρεις. Και 7 τίγρεις στην ανάπτυξη. Αλλά και με τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας. Αυτά δεν είναι ζητήματα προσανατολισμού που έλεγα προηγούμενα? Ότι ακόμα και στις μικρές κοινωνίες. Ακόμα και στο μικρό χωριό. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση είναι το τι μυαλό έχεις. Αν βρίσκεται σε μια κατεύθυνση να κινείται για το συμφέρον των πολλών ή μόνο για τη βιτρίνα. Δεν είναι κατεύθυνση και προσανατολισμός αυτό? Αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε. Δεν μπορούμε να τα δούμε. Έχουμε καταγράψει. Έχουμε καθόλου καταγράψει τη δημόσια περιουσία στην Ιερά Πέτρα και πώς ήταν η αξιοποίησή της? Ποια είναι? Έχει γίνει μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Να την ολοκληρώσουμε και να δούμε. Το θεωρούμε ως κρίσιμο ζήτημα. Δημόσια περιουσία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ως Δήμος. Έχουμε δει το ζήτημα με την αξιοποίηση του χώρου του Εθιαγέ εν ώψη της νέας σχολής, αλλά τι ρόλο πρέπει να παίξει? Πάμε τώρα εκεί, ερώτηση. Τι κάνουμε εκεί με τη σχολή? Το χάσαμε το τρένο? Κατά τη γνώμη μου, το τρένο έχει χαθεί. Κατά τη γνώμη μου. Ναι, αφού τελείωσε. Εκείνο το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον επόμενο σχεδιασμό. Χωρίς να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια, προσέξτε με, χωρίς να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια, αλλά αν εγκαταλείψουμε την προσπάθεια τώρα, προσέξτε, αν εγκαταλείψουμε την προσπάθεια τώρα, κινδυνεύει να βρεθούμε πίσω και στις επόμενες εξελίξεις. Και αυτό πρέπει να το συνδέσουμε, προσέξτε, με τη δημιουργία του μουσικού σχολείου στο Καβούσι. Το οποίο υπογράφει τον Υπουργό Παιδείας. Τον Υπουργό Παιδείας και πηγαίνει στον Υπουργό Οικονομικών. Μπορεί να έχει πάει και στον Υπουργό Οικονομικών. Άρα θα δημοσιευτεί. Πώς θα αξιοποιήσουμε την παραχώρηση στο Καβούσι του ΚΤΕΟ? Ερωτήματα αυτά που καλείστε να απαντήσετε εσείς οι υποψήφοι. Βεβαίως, πρέπει να τα απαντήσουμε. Υπάρχουν σκέψεις εκεί των ανθρώπων. Δεν πρέπει να τα βάλουμε κάτω?
Δεν πρέπει να τα βάλουμε σε μια κατεύθυνση υλοποίησης mm-hmm. όλα αυτά που συζητάμε. Σχολεία πολιτικής προστασίας είχαν. Εθελοντών. Που μπορεί να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο. Mm-hmm. Όχι μόνο για την Κρήτη, για το Νότιο Αιγαίο mm-hmm. και για την Ανατολική Λεκάνη. Συμφωνείτε με την πρόταση των κατοίκων, δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, ζητήματα, το ξέρω και από κοντά το θέμα, γιατί μαζί το. Όχι μαζί, οι άνθρωποι το πάλεψαν. Mm-hmm. Εμείς συνεπικουρούμε εκεί που μπορεί να συνεπικουρήσουν. Έτσι. Mm-hmm. Οι άνθρωποι το εμπνεύστηκαν, οι άνθρωποι το πάλεψαν. Εμείς, αλλά λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να δούμε. Ωραία. Χρυσή. Μα, άλλο πάλι εκεί. Ένα τεράστιο ζήτημα. Mm-hmm. Ο διαχειριστικός φορέας που έχει γίνει μας καλύπτει. Στα πλαίσια αυτού του διαχειριστικού φορέα. Είπαμε όχι, αλλά συμμετέχουμε όμως. Ναι, στα πλαίσια αυτού του διαχειριστικού φορέα. Μπορούμε να δούμε εναλλακτικά ποια είναι η δική μας πρόταση. Υποφορέα διαχείρισης αναπεριοχής. Μπορούμε. Δεν λέω ότι μπορούμε. Λέω δεν τα βάζουμε στο τραπέζι να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Με τρόπο, μην το πω επιστημονικό, με τρόπο τεκμηριωμένο. Και επίκεντρο τον άνθρωπο και τη λογική στο κάτω-κάτω. Ναι, με επίκεντρο. Οπότε εσείς, ας πούμε, για τον άνθρωπο τι λέτε. Και τη λογική. Τι? Εσείς για τη χρυσή, ας πούμε, πώς θα τη θέλατε να τη διαχειριστούμε. Τι πρόταση έχετε. Κατά τι λέτε να μας προτείνετε γι' αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι από πού φεύγουν οι άνθρωποι. Ναι. Αυτό που είπα προηγούμενα. Οι άνθρωποι φεύγουν με τις βαλίτσες μέσα από το πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Να. Αν αυτό είναι εικόνα. Εγώ είμαι αεροπόρος. Λέτε για το πάρκινγκ εδώ στο Δήμο. Βέβαια. Δηλαδή, αν αυτός ο χώρος ήταν διαμορφωμένος διαφορετικά. Να. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται μισή ώρα πριν δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Να. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Να είναι απλό πράγμα, λέω. Mm. Άσε που μπορούμε να το συζητήσουμε γενικότερα. Έτσι. Να. Αλλά, γενικότερα. Εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ότι πάει ο επισκέπτης και είναι προορισμός πλέον η χρυσή και μόνο η χρυσή. Σημαντικό. Έτσι, εννοεί... είναι προορισμός. Πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί και μετά η τοπική κοινωνία τι εισπράττει, ο Ιεραπετρίτης τι εισπράττει από αυτό και δεν εννοώ μόνο οικονομικά ωφέλη, έτσι. Τι εισπράττει από αυτό, το έχει συνδέσει με την Ιεράπετρα, μπορεί να γίνει και προορισμός Ιεράπετρα και να τη σύρει που λέμε. Είδατε, το νησί, όλο αυτό που δηλαδή, συζητάμε. Ναι. Όλο αυτό που συζητάμε, χρυσή, ισμός, ναι. αρχαιολογικό χώρο, mm-hmm. παραλία, παραλιακό μέτωπο, αυτό που σας είπα. Αυτό που σας είπα προηγούμενα. Ναι. Τόπος ζωής, mm-hmm. τόπος επίσκεψης, τόπος για να ζεις mm. και τόπος για να τον βλέπουν. Ναι. Αυτό δεν έχει περάσει την αντίληψή μας. Ναι. Μεμονωμένοι προορισμοί. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ξέρει το μύθο και να μην ξέρει τη Ιεράπετρα. Ναι, σωστά. Αυτό είπα ότι μπορεί να μπορεί προσπασματικότητα μία... Αρκεί να έχει κάτι να δείξει, να τραβήξει τον επισκέπτη δηλαδή, με όλα αυτά που λέμε τώρα, έτσι. Ωραία, πάμε λίγο στα απορρίμματα γιατί έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε και ενότητες θεματικές. Στα σκουπίδια. Σκουπίδια ίσον χρυσός λένε τη σημερινή μέρα. Αλλά μόνο ο χρυσός δεν βγαίνει από αυτό. Άλλες χώρες και άλλες πόλεις παρακαλάνε να αγοράζουν απορρίμματα, ας πούμε, προκειμένου να τα εξοπλίσουμε. Εμείς θα κάνουμε σκουπίδιο ταξίδι. Και εμείς, ναι. Τι λέτε τώρα γι' αυτό εσείς? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα νομίζω ότι είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν. Πρώτον, έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο όγκο. Καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στην ανακύκλωση στην πηγή. Να. Ωραία. Μεγαλύτερο βάρος. Ανακύκλωση στην πηγή. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά τη γνώμη μου είναι το θέμα των φυτικών υπολοιμάτων. Με ένα τρόπο αυτό θα πρέπει να λυθεί. Και πώς θα πρέπει να λυθεί? Θα πρέπει να λυθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο επεξεργασίας αυτού του πράγματος. Ξέρετε πόσα χρόνια τα ακούμε τώρα αυτό. Αν είναι, ναι, αυτή όμως η κατάσταση η οποία υπάρχει δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με την έννοια της μεταφοράς από την Νεάπολη στη Χερσόνησο κτλ. Στα πλαίσια της ενιαίας... Οπότε τι μπορεί να γίνει τώρα εδώ?
Δηλαδή κάποιοι λέγανε, ας πούμε, να γίνει και εδώ ένας χώρος, πώς το λέτε, χιτά το λέτε, γιατί έχω χάσει και τις λέξεις. Ένα χιτά, φόσδα, ένα χιτά. Κάτι. Ναι, ένας φορέας διαχείρισης και εδώ τέλος πάντων. Φορέας διαχείρισης, ναι. Με βάση το νέο νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας φόσδα στους δήμους και ένα περιοχή. Ωραία. Με βάση τον Γκιστένι 1. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα να το δούμε. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, νομίζω ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα της ανακύκλωσης πηγή, να δούμε ιδιαίτερα τα ζητήματα της καθαριότητας. Και όταν εννοώ ζήτημα καθαριότητας σε μια πόλη, δεν εννοώ μόνο την, τη συγκομιδή. Ναι. Εννοείται. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Εννοείται. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, τα απορρίμματα. Ναι. Αφού τα διαλέξουμε, δηλαδή αυτά μπορούν να φέρουν και χρήματα στην πόλη. Έτσι, αρκεί. Ναι. Ας πούμε τα φυτικά υπολείμματα, υπάρχουν μονάδες κομποστοποίησης που γυρίζει πίσω στον παραγωγό ως κοπριά, πώς να το πω. Να υπάρχουν το... άλλα τέτοια. Υπάρχουν και πάντα άλλα προϊόντα στην περιοχή. Να. Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά τώρα, λόγο. Πάρα πολλά, ναι. Μην τα βάλουμε όλα στο θέλω, ναι, υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα. Και με βάση το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τι δυνατότητες υπάρχουν. Γιατί έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τους φορείς διαχείρισης. Να. Το οποίο πρέπει να δούμε. Δηλαδή, μιλάμε για τον νέο νόμο για τους Δήμους. Και τέλος, ο Δήμος πρέπει να προετοιμάζεται. Να. Σε σχέση με τον Πιστέλη 2. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε ζήσει το πετσί μας στον ένα, που πολλοί έτσι λένε διάφορα για τον Πιστέλη 1. Ότι δεν. Μην βάλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Ότι θα διαλυθούν οι Δήμοι. Ναι, μην βάζουμε όμως αυτή τη συζήτηση. Ούτως ή άλλως θα υπάρξει ο Πιστέλη 2. Να. Ο Πιστέλη 2 έχει δύο σκέλη. Έχει το ζήτημα των ωραίων των Δήμων και ποιο θα πιάνει. Να. Και το δεύτερο ζήτημα έχει αρμοδιότητες. Να. Ωραία, ρωτάω εγώ. Χωρίς χρήματα. Ρωτάω λοιπόν εγώ, αρμοδιότητες χωρίς χρήματα. Άρα πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε από τη στιγμή που έχουμε αντίστοιχες εξελίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή πια δεν έχουμε το πρότυπο ευρωπαϊκά ταμεία περιφέρεια. Αρχίζει να διαμορφώνεται μια νέα τάση. Ένα νέο πρότυπο. Ευρωπαϊκά ταμεία και δήμους. Να. Άρα το κομμάτι που έχει να κάνει. Αυτό τι εννοείται, ότι ο Δήμος μπορεί απευθεία να χρηματοδοτηθεί. Βεβαίως. Με απευθεία εντάξεις. Με απευθεία εντάξεις. Παραδείγματος χάρη στο Πράσινο Ταμείο. Μπορούσε και τώρα. Δεν ξέρω αν. Για τα απορρίμματα λέτε τώρα. Στο Πράσινο Ταμείο. Στο Πράσινο Ταμείο. Για δεκάδες πράγματα μπορείς να ενταχθείς. Και όλο αυτό αλλάζει. Δεν μπορεί να μην έχουμε κάποιους ανθρώπους που να δουλεύουν από τώρα τα πράγματα. Άγιοι Δήμοι ήδη τώρα τα δουλεύουν αυτά. Και μετά λένε, βρισκόμαστε πίσω. Πώς θα βρεθούμε πίσω, αφού όταν έρθουν τα νέα δεδομένα, εμείς τότε θα σύζουμε και άλλοι θα είναι έτοιμοι να ενταχθούν. Να. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Κλεισένει ένα και μακρύ γυαλός. Πάμε σε αυτό. Καθαρή η άποψη μου. Μακρύ γυαλός. Αυτό το πράγμα του να χωρίσουμε ένα Δήμο στα δυο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ή μάλλον μπορώ να το καταλάβω, λειτουργήσε με κριτήρια πολιτικά, μία ανοιχτή πολιτικά, και κατά τη γνώμη μου οι κάτοικοι, ιδιαίτερα των χωριών εκεί πέρα, ήδη πληρώνουν τις επιπτώσεις. Επ' αυτού θα πρέπει να υπάρξει μία μελέτη για τη δυνατότητα βιωσιμότητας του Δήμου, αλλά νομίζω ότι είναι βιώσιμος και είναι ξεχωριστή ως Δήμος. Δεν έχει έννοια να μην βάζουμε μπροστά τον άνθρωπο, αυτό πάλι που έλεγα προηγούμενα, και να βάζουμε άλλου χαρακτήρα ζητήματα. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα, λόγω μεγέθους του ενός Δήμου ή του άλλου, αν θα πάρει 5 δραχμές περισσότερο, θα αποβαίνει σε βάρος κάποιων ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με τη ζωή τους. Ξεκάθαρα δηλαδή είναι υπέρ της επανίδρυσης, ξέρω εγώ. Εγώ ναι. Να. Ωραία. Επειδή ο χρόνος περνάει, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και άλλες συζητήσεις αφού αποφασίσατε έτσι. Ψηφοδέλτιο, πότε θα έχουμε, να δούμε τους συνεργάτες. Αυτούς. Άμεσα. Θα σας... δυσκολεύεστε γιατί... Όχι, δεν θα δυσκολευτώ. Όχι. Γιατί το κριτήριο του ψηφοδελτίου αυτό τώρα, το κριτήριο δηλαδή της
Ναι, είναι ψηφοσυλλέκτη, δηλαδή πόσους ψήφους έχω να σας φέρω. Ακριβώς. Αυτό όχι. Είναι το δεν θα είναι. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν θα είναι ούτε τζάκια, ούτε οικογένειες, ούτε γυαλισμένοι. Να το πω. Γυαλισμένοι. Ούτε γυαλισμένοι. Ούτε γυαλισμένοι. Μπορεί να είναι όμως γυαλιστεροί. Αχα. Έτσι. Έχει διαφορά. Βεβαίως έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί γυαλιστερός είναι ένας άνθρωπος που έχει διακριθεί. Να. Στον τομέα που είναι ή αν ήταν συνδικαλιστής και πάλεψε και πέτυχε πράγματα. Να. Αυτός δεν είναι. Είναι γυαλιστερός. Δεν είναι. Να, διαφορά, ναι. Εντάξει. Και νέοι άνθρωποι. Να. Και το ψηφοδέλτιο θα σηματοδοτεί μια άλλη αντίληψη. Να. Που η άλλη αντίληψη θα είναι ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε αυτή την κοινωνία. Να. Από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μέχρι τα άτομα διαφορετικών σεξουαλικών προτιμήσεων, μέχρι οι άνθρωποι, ναι, να βάλουμε μια συζήτηση σε αυτή την πόλη, ότι ζούμε σε ένα κόσμο που δεν μπορούμε να είμαστε ξεκομμένοι. Το ξέρω ότι πολλοί ακούνε και λέει μα τι λέει αυτός. Ναι, και δεν τα λέω χωρίς συνείδηση και συνέστηση. Για να αλλάξουν κάποια πράγματα πρέπει να σπάσεις αυγά. Mm-hmm. Πρέπει να συγκρουστείς με αντιλήψεις που υπάρχουν χρόνια. Πρέπει τέλος πάντων να μάθουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που είμαστε ίσοι, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Άρα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, ό,τι και αν είναι αυτή. Μια πόλη ανήκει σε όλους. Σε μια πόλη δεν χωράει ούτε ο ρατσισμός, ούτε η ξενοφοβία, ούτε ο κοινωνικός ρατσισμός, ούτε η απομόνωση. Αυτό σημαίνει ανθρωπιά. Μάλιστα. Και δυστυχώς η Ιεράπετρα είναι μια πόλη που ξεθόριασε. Και ξεθόριασε σε κάθε επίπεδο. Ξεθόριασε και αναπτυξιακά, ξεθόριασε και πολιτισμικά, ξεθόριασε και επί επίπεδο προωθητικών απόψεων και ιδεών. Να. Μάλιστα. Πρέπει να σπάσει λοιπόν αυγά. Μιλάμε τώρα για νοοτροπίες, κύριε Δασκαλάκη. Έτσι, αυτό είναι φαντάζομαι το πιο δύσκολο. Πάρα πολύ έτσι, δύσκολο. Γιατί χρειάζεται παιδεία. Και όταν λέμε παιδεία, η οποία ξεκινάει από το σπίτι και όχι μόνο από το σχολείο, έτσι, από το σπίτι θα πρέπει να ξεκινάνε όλα αυτά που λέτε. Πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, και αν ο γονιός έχει άλλη νοοτροπία, εννοείται ότι δεν θα τη μεταφέρει και στα παιδιά. Και εκεί τώρα υπάρχει. Μα κοιτάξτε το τώρα, πρόβλημα. Έρχεται σε αυτό, που ανοίξαμε στην αρχή. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η νέα παρέμβαση, η προοδευτική παρέμβαση στα πράγματα σήμερα, αν πηγαίνουμε με τις ίδιες αντιλήψεις για την πόλη, τον τόπο και τη ζωή του. Ποια είναι, λέμε να τη βάλουμε απλά σε ένα επίπεδο διαχειριστικό, ότι εγώ θα έχω την ίδια κατεύθυνση, αλλά θα διαχειριστώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Η ουσία είναι να αλλάξει η ζωή του κόσμου. Μάλιστα. Είναι θέμα, δηλαδή, λέτε, για να πάμε και έτσι μια κουβέντα για τη δεύτερη Κυριακή. Μας είπατε, δώσατε ένα στίγμα προηγουμένως, έτσι. Ενδεχομένως, δηλαδή, να έχουμε, προκειμένου ο πρώτος συνδυασμός να τα καταφέρει, να έχουμε και κάποια αλυσβερίσι, να το πω έτσι, τουρκικά. Εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση για τα αναζητήματα πρέπει να ανοίξει από τώρα. Να. Από τώρα, να. Και καθαρά, ξεκάθαρα, πάνω στο τραπέζι ή υποψήφι από την πρώτη. Ποιος ο κίνδυνος, ποιος ο κίνδυνος εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα που λέτε. Ο κίνδυνος είναι, μα είναι δυνατόν να καλείς έναν άνθρωπο να πάει να ψηφίσει τη δεύτερη Κυριακή κάπου. Χωρίς να ξέρει, δηλαδή ψήφισα εγώ ένα συνδυασμό την πρώτη Κυριακή. Να. Γιατί πίστευα στο πρόγραμμά του τα λοιπά. Και θα πάω να ψηφίσω τη δεύτερη Κυριακή ένα συνδυασμό με τον οποίο δεν κάθισα να συζητήσω σε ποια ζητήματα συμφωνάνε, σε ποια ζητήματα διαφωνούνε,
Ποιες είναι οι ιεραρχήσεις μας, mm-hmm. πώς διάβολο θα δουλέψουμε αύριο σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο που θα εκλεγεί, πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των συνεργασιών και των συνενέσεων, αλλά θα πάνε να σκοτωνόμαστε εκεί για να τα δίνουμε εκεί μέσα. Να. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα κίνδυνο. Βεβαίως, πρώτη... διότι υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις, εσύ σε εκλεγεί κατά ποδό, mm-hmm. Εντάξει, έχει και τη δυνατότητα ο Δήμαρχος τώρα με τον νέο νόμο να μοιράσει και 2-3 θεσούλες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχουμε ανθρώπους πίσω μας. Έχουμε μια κοινωνία που πρέπει να λογοδοτήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να είναι καθαρά αυτά τα πράγματα. Πάνω στο τραπέζι. Ο κόσμος συλλογάται καλά όποιος συλλογάται ελεύθερα. Και συλλογάται ελεύθερα όποιος είναι ενημερωμένος. Δεν κρατάμε τον κόσμο στο σκοτάδι και μετά να τον θέλουμε να έχει καλή κρίση. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να έχουμε τη λογική να μην προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες για τη ζωή του κόσμου, αλλά ο κόσμος να σέβεται την πόλη. Αυτά δεν είναι πράγματα, είναι εξαρτώμενα. Πρώτα εσύ πρέπει να σεβαστείς τον πολίτη και να κάνεις και τον πολίτη να σεβαστεί την πόλη και το χώρο του. Εμείς λειτουργούμε ανάποδα εδώ. Να. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, πάνω στο τραπέζι, πριν τη δεύτερη Κυριακή, για να μην πω καλά-καλά πριν την πρώτη Κυριακή, οι συζητήσεις για το πώς θα λειτουργήσουμε. Ναι. Έτσι. Και εκτός της μεμονωμένης συζήτηση, εγώ προτείνω να μπούμε σε μια συζήτηση ανοιχτού διαλόγου. Δεν το λέω εγώ debate, γιατί όπως... Ανοιχτού διαλόγου. Ανοιχτού διαλόγου. Mm. Όλα τα ράδια, δεν είναι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση. Ένα χώρο δεν ξέρω πώς θα το οργανώσουμε και να κάτσει ο κόσμος να ακούσει, ρε παιδί μου. Να. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνονται οι δημοτικές υποθέσεις ζητήματα του καφενείου. Να, απλά. Να. Το καφενείο είναι μεγάλο σχολείο. Αλλά για να είναι σχολείο το καφενείο, mm-hmm. για να είναι σχολείο το καφενείο, πρέπει τον κόσμο να τον ενημερώνει για το τι λες. Να, σωστά το λέω. Για να ανταλλάσσει τις απόψεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Με βλέπετε και είμαι έτσι. Να. Δεν έχω καμία αγωνία για το αποτέλεσμα. Έχω πλήρη συνέστηση του τι πάω να κάνω. Mm-hmm. Και έχω και πλήρη συνέστηση ότι η ψήφος του κόσμου θα είναι αντισυστημική. Έχει μπουχτίσει ο κόσμος. Έχει μπουχτίσει. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Οι ίδιοι και οι ίδιοι, τα ίδια και τα ίδια. Εδώ και 30 χρόνια. Μας έχει βαρεθεί ο κόσμος. Δεν αντέχει. Μάλιστα, λοιπόν. Άλλαξε ο Μανολίος και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Με κίνδυνο αυτό που σας είπα προηγούμενα. Mm-hmm. Σκεφτείτε το λίγο, να το σκεφτεί ο κόσμος. Μπορεί να έχουμε ακριβώς το ίδιο δημοτικό συμβούλιο στη σύνθεση με διαφορά 2-3 ανθρώπους. Να. Mm-hmm. Κάτσετε. Δεν το κατάλαβα. Και ούτε καταλαβαίνω με αυτή τη λογική την οποία ξεκινάμε. Ο ρόλος δεν παίζει σημασία. Δηλαδή είμαι εγώ κάπου τώρα. Ωραία. Είμαι κάπου εκλεγμένος. Ωραία. Και δεν παίζει σημασία ο δικός μου ο λόγος. Δεν φέρνω ευθύνη για ό,τι έχει γίνει. Δεν φέρνω ευθύνη για ό,τι έχει γίνει. Τι είναι δυνατόν να το πέσουμε όλοι σου ιδίοι εδώ. Κανένας δεν φταίει για τίποτα. Γιατί σου ιδίοι το πέσουμε. Να. Πώς θα το κάνουμε. Λέει τι θα πάω εγώ να πω στον κόσμο που με ψήφισε. Ότι δεν ήταν καλός ο δήμαρχος. Και εσύ που σου ήταν αντιδήμαρχος τι έκανες. Και εσύ που είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πού διαφώνησες. Και αν διαφώνησες, μου το είπες, να το ξέρω. Να. Για να έχω κι εγώ γνώμη. Πού σε ψήφισα. Mm-hmm. Για έχω και να έχω κι εγώ γνώμη για αυτό που με διοικεί. Mm-hmm. Διαφάνεια. Διάλογος, λογοδοσία. Και θεσμοθετημένα πια τα ζητήματα αυτά. Mm-hmm. Λογοδοσία. Αυτές είναι απόψεις μου. Μάλιστα. Ξεδιπλώθηκαν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι όποιος μας ακούει τώρα από την ώρα της εκπομπής, από την αρχή,
Νομίζω κατάλαβε, δώσατε πολύ καλά το στίγμα του τι πρεσβεύεται για τις εκλογές. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε περισσότερο μέσα από θεματικές ενότητες και δεν ξέρω εδώ 8 υποψήφιους πού θα χωρέσουμε, αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια, κύριε Δασκαλάκη, να ακούσουμε τις απόψεις, θα δούμε με ποιο τρόπο. Να κάνουμε μια προσπάθεια από τον Ιανουάριο να μην είναι 8. Ναι. Με την προϋπόθεση που είπα προηγούμενα, κάτσε κάτω ρε παιδιά. Ναι. Και είχε γραφτεί και ειδικό άρθρο στην κάτσε κάτω ρε παιδιά εδώ να δούμε. Να. Ποιο είναι το πνεύμα μας, ποια είναι η αντίληψη, πώς θέλουμε αυτή την πόλη, ποια είναι η ιεραρχή μας. Μιλάτε τώρα για το συνδυασμό, ας πούμε, το πρώην του κυρίου Προϊστάκη. Όχι. Το λέτε. Η πρόκληση ήταν. Η προσπάθεια ήταν. Όχι. Ναι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ στο συνδυασμό του κυρίου Προϊστάκη καλέστηκα. Ναι, ο συνδυασμό του, κυρίου Προϊστάκη ήταν από του δημοτικού συμβούλου και αυτού που τον απάντησαν. Έξω από αυτό το άρθρο μου στην Ανατολή, η πρόσκληση προς όλους, όχι προς όλους που ψηφίζουν να κάτσουν, πριν οριστικοποιήσουμε οτιδήποτε. Να. Μου πείτε, και ήρθες εσύ τώρα 8ος, σας θα σε εξομολογούμε ένα πράγμα. Έχω πολλά βραβεία να κοιμηθώ, αυτό το οποίο υπήρχε σε επίπεδο συνδυασμών με είχε προβληματίσει ιδιαίτερα, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης και νομίζω ότι πάνω από την πόλη πλανάται ένα ερώτημα. Ξανά τα ίδια θα έχουμε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Αυτό πλανάται πάνω από την πόλη. Και αυτό δημιουργεί μια απεσιοδοξία στον κόσμο, στους νέους ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία αλλά είναι ικανοί και έχουν τη γνώση, τους αποκαρδιώνει να αισθάνονται το Δήμο κάτι παρόμοιο με την πολιτική, μακρύ χέρι της πολιτικής. Δηλαδή, να, όλο αυτό το πράγμα την κοινωνία της δημιουργεί μια αποστροφή. Όταν δεν βάλεις μπροστά την κοινωνία, δεν γίνεται να λύσεις προβλήματα. Πρέπει να βάλεις μπροστά την κοινωνία. Και που μιλάνε τώρα για το, πώς τον λένε, Κλεισθένη, Καλλικρά, πώς τον λένε, Κλεισθένη, γιατί μπερδεύτηκα με τα αρχαία ονόματα. Τον Κλεισθένη. Με τον Κλεισθένη. Λένε, μα θα είναι ανώμια τα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα τα βρούμε. Κοιτάξτε, αν λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όλα θα είναι στη λύση. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε πραγματικά τον Κλεισθένη, τι θα πει διαφωνώ εγώ με τη Μαρία, όταν ο κόσμος είναι διατεθειμένος να παλέψει γι' αυτό. Θα πας, θες δεν θες. Κατάλαβα. Ο κόσμος επιβάλλει τις απόψεις του. Και ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες. Που δεν έχουν να κάνουν με σκληρούς ιδεολογικούς μηχανισμούς. Να τον ενεργοποιήσεις ενώ τον κόσμο. Να. Αυτό λέτε. Λοιπόν, καλή πορεία λοιπόν. Εύχομαι, περιμένουμε το συνδυασμό να ανακοινωθεί την ανακοίνωση των ονομάτων που θα παρτίσουν αυτό τον συνδυασμό όνομα. Θα σας δώσω... Ούτε το όνομα δεν μας πείτε. Ε? Το όνομα. Ιερά Πέτρα, τόπος ζωής. Τόπος να ζεις, τόπος ζωής. Τόπος ζωής. Ωραία. Βγάλαμε και μια είδηση λοιπόν. Εκτός από τις άλλες. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Περιμένουμε το ψηφοδέλτιο. Τους ανθρώπους δηλαδή που θα πιστέψουν σε αυτά που στο όραμα αυτό και στην ιεράρχηση των ζητημάτων και πώς τα βλέπουμε. Και από το όνομα του συνδυασμού υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν. Και θα φανεί περισσότερο η διαφορά και στο επίπεδο του προγράμματος αλλά και στη δικαιολόγηση του ονόματος. Αμέσως από τη δικαιολόγηση του ονόματος του συνδυασμού. Τόπος ζωής. Τόπος για τους ανθρώπους. Δεν έχω την αντίληψη της αφηρημένης και γενικής ανάπτυξης και της ηρωής λεφτά να έρθουν και όπου να είναι. Όχι, τελείωσε η εποχή των τρύπιων κουβάδων. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη εύχομαι και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Εδώ είμαστε. Έτσι, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως και με θεματικές ενότητες να τις αναλύσουμε περισσότερο, να δούμε τι πρεσβεύεται. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη έτσι για την ένταση. Τον έχουμε, το ξέρουμε. Αλλά ότι το αυτός το ξέρει ο κόσμος, το, είναι... Τον έχουμε μάθει κι εμείς. Όσο...